Αλματώδης αύξηση, σχεδόν διπλασιασμός των εργατικών δυστυχημάτων, αλλά και ατυχημάτων ε, τα οποία είναι και πολύ σοβαρά. Ε, ήδη φτάσαμε το 23 να χάσουμε 179 νέους ανθρώπους, όπου αφήνουν και οικογένειες, πολλοί από αυτούς ακόμη και ανήλικα παιδιά. Δυστυχώ αυτή η μάστιγα θα συνεχίζεται όσο υπάρχει αδιαφορία του Υπουργείου. Αδιαφορία που δεν ενισχύει του ελεκτικού μηχανισμού και δεν παίρνει μέτρα κατά καταπολέμησης, ε, ε, καταπολέμησης αυτών που ασυδοτούν εναντίον των εργαζομένων, δηλαδή εργοδοτών οι οποίοι δεν πληρούν τα μέτρα ασφάλειας και υγιεινής. Δυστυχώς έχουμε δει τραγικές καταστάσεις, ακόμη και εδώ και στο Ηράκλειο και στην Κρήτη, όπου φύγανε άδικα Άνθρωποι, άνθρωποι που πήγαν για το μεροκάμα του και τελικά δεν καταφέραν να γυρίσουν σπίτι τους. Α, πρόσφατα ένα άτοικο εργαζόμενο χειριστή βάρεου μηχανήματο στο Ρέθυμνο που καταπλακώθηκε και δυστυχώ δεν είχε ούτε καν άδεια χειριστή αυτός ο άνθρωπος αναρωτιόμαστε πώς βρέθηκε πάνω σε αυτό το μηχάνημα. Και όχι μόνο αυτή η περίπτωση, αλλά και άλλες περιπτώσεις, ιδιαίτερα στον κατασκευαστικό τομέα, που βλέπουμε ότι ούτε ΜΑΠ έχουν δοθεί, ούτε μέτρα ασφάλειας ε, ε, χρησιμοποιούνται. Βλέπουμε να ανεβαίνουν ναι, οικοδόμησε καλοσχέ χωρί να δένονται και χωρί τα απαραίτητα μέτρα τομική προστασία. Είναι μια σειρά δηλαδή ζητημάτων που επιβάλλεται περισσότερου ελέγχου από την επιθεώρηση. Παρά τι φιλότιμε προσπάθειε των ήδη υπάρχουν επιθεωρητών, δυστυχώ δεν φτάνουν γιατί τα εργοστάξια αυτή την περίοδο είναι πάρα πολλά. Γίνονται πολλά και δημόσια έργα και ιδιωτικά και επιβάλλεται να αυξηθούν οι ελέγχοι. Σίγουρα πολλά από αυτά δεν φτάνουν καν ούτε στην επιθεώρηση τη αρμόδια αρχέ. Ενώ και από τα δυστυχήματα, τα οποία είναι τα ατυχήματα, τα οποία είναι πάρα πολλά, πολλοί από αυτού έχουν αφήσει ανθρώπου ανάπηρου. Ε, ακόμη και από αυτού, πολλοί ήδη και τώρα που μιλάμε, έχουν φύγει από τη ζωή γιατί ήταν τόσο σοβαροί τραυματισμοί που μετά από μήνε νοσηλεία στα νοσοκομεία αποβιώνουν.